κοινωνικής αλληλεγγύης που ψηφίζουμε σήμερα είναι ιστορική, είναι τομή για τη δημιουργία του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης. Πρώτη φορά ιδρύεται Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας με δύο πυλώνες. Ο ένας είναι ο Εθνικός Μηχανισμός που ψηφίσατε το 2016 και ο δεύτερος είναι ο ΟΠΕΚΑ. Ας μην γελιόμαστε. Όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι στην Ελλάδα ποτέ δεν υπήρξε Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ούτε βέβαια υπήρξε κανένα δίχτυ ασφάλειας για την ακραία φτώχεια. Αυτά τα περί τα είχαν σχεδιάσει, τα είχαν κάνει πιλωτικά. Ο ελληνικός λαός ξέρει ότι το 17 έγινε το ΚΕΑ, το 2017 600.000 20 άνθρωποι πήραν κάθε μήνα τουλάχιστον 65 εκατομμύρια. Όλα τα άλλα είναι για τη φιλολογία. Τι υπήρχε πιο μπροστά? Πρώτον, υπήρχαν χιλιάδες ιδρύματα, ΜΚΟ, τώρα τις ανακάλυψε η Νέα Δημοκρατία, είμαι κατάπληκτη σήμερα. Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, φιλανθρωπικά σωματεία. Το κράτος της Φρυδερίκης ισχυρό. Αυτό είχε αναλάβει το ένα κομμάτι της κοινωνικής προστασίας. Όλοι αυτοί, χωρίς πιστοποίηση, ελάχιστοι εξ αυτών όταν εμείς παραλάβαμε. Θα πω γι' αυτό. Χωρίς κοινές αρχές λειτουργίας. Δεν υπήρχε και δεν υπάρχει ακόμα. Εμείς θα φέρουμε τον νόμο σε λίγο καιρό που θα κανονίζει πώς θα λειτουργούν όλα τα ιδρύματα για τα παιδιά. Πώς θα λειτουργούν όλα τα ιδρύματα για τους ηλικιωμένους. Πώς θα λειτουργούν όλα τα ιδρύματα για τους ανάπηρους. Είναι διαφορετικά αυτά όλα. Και μόνο σε όλο αυτόν τον κυκαιώνα των ιδρυμάτων 63 ιδρύματα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Τα κέντρα κοινωνικής προστασίας. Τι κάναμε? Κάναμε ότι αμέσως ψηφίσαμε νόμο που υποχρέωσε όλα τα ιδρύματα του κράτους επί ποινή άρσης της λειτουργίας τους, πολύ σκληρό πράγμα, να εγγραφούν υποχρεωτικά μέχρι τον Νοέμβριο τον περασμένο σε ηλεκτρονικό μητρό, το οποίο αναγκαστικά έπρεπε να αναφέρει τα πάντα για το κάθε ίδρυμα. Ωφελούμενοι, πότε μπήκαν, πότε βγήκαν, ποιοι είναι οι φιλάνθρωποι που βοηθάνε οι εθελοντές, ποιοι είναι οι κανονικοί εργαζόμενοι, ποια είναι η περιουσία του ιδρύματος, τεράστιες περιουσίες ιδρυμάτων. Και τα ιδρύματα καταχρεωμένα, τεράστιες υπηρεσίες, περιουσίες ιδρυμάτων, ξαναλέω, αυτών όλων, που δεν τις είχε δει η Νέα Δημοκρατία, τις ανακάλυψε σήμερα. Αυτούς όλο το κράτος, αυτό το κομμάτι, θα το τακτοποιήσουμε πολύ σύντομα. Μας δώσατε 250 που σιγά σιγά αυξανόντουσαν τα πιστοποιημένα ιδρύματα, έγιναν 500. Ξοδεύατε χωρίς κανέναν έλεγχο σε αυτά τα 250. Το 2014, όταν εμείς παραλάβαμε την κατάσταση, το 2015, το 2014, 8 εκατομμύρια, ούτε έλεγχος, ούτε κριτήρια, ούτε γιατί. Και σήμερα ξανίσταστε. Γιατί θέλουμε να βάρουμε κριτήρια σε όλα αυτά με το άρθρο που έχουμε μέσα στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο? Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο, τα ιδρύματα. Το δεύτερο, τα επιδόματα. 150 τουλάχιστον επιδόματα, ουκέστη αριθμός, εδίδωτο από όλες τις αρχές, δήμους, περιφέρειες, υπουργεία, οργανισμούς, καλή ώρα, ΟΓΑ. Έδινε το επίδομα οικογενειακό, το οικογενειακό επίδομα, ΟΓΑ, ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων που αφορούσε τους αγρότες, είχε αναλάβει να δίνει και το οικογενειακό επίδομα, για να ξέρουμε τι λέμε εδώ μέσα. Λοιπόν,
Παντού όλα αυτά διασπαρμένα. Τρίτον, το χαρτοφυλάκιο της πρόνοιας που παραλάβαμε εμείς. 54 εξαντλημένοι υπάλληλοι που πάλευαν με το τέρας γραφειοκρατίας χωρίς μηχανισμούς ελέγχου. Έπρεπε δηλαδή, και εδώ πέρα όλοι το ξέρετε, να έχεις μπάρμπα στην κορώνη για να μάθεις αν θα πάρεις ένα επίδομα, αν το δικαιούσε, πότε θα στο δώσουνε, πότε θα εγκριθεί, ποιο μέσο να βάλεις για να το πάρεις επιτέλους, αν μπορείς να βάλεις κάπου το ανάπηρο παιδί σου ή το γνωστό του γνωστού σου, αν μπορείς να βάλεις τον ανάπηρο πατέρα σου κάπου, δωρεάν ή να πληρώνεις, ή τον ηλικιωμένο πατέρα σου και ούτω καθεξής. Γι' αυτό το παλαιό καθεστώς το συντηρούσε αυτό το σύστημα λυσαλέα. Γιατί πρόσφερε την πιο μεγάλη δεξαμενή πολιτικής πελατείας και πολιτικής εξάρτησης που υπήρχε, κατά την άποψή μου, στο ελληνικό κράτος. Όσο για τα χρήματα που διατίθεντο, 2,2 του ΑΕΠ, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη ήταν διπλάσιος, 4,1 του ΑΕΠ. Και να σημειώσουμε, τελευταίοι ήμασταν από όλα τα ευρωπαϊκά κράτη στις δαπάνες για την κοινωνική προστασία. Γιατί? Γιατί την αφιλελεύθερη άποψη που ακούσαμε και σήμερα εδώ δεν επενδύει στην πρόνοια. Την πρόνοια τη θεωρεί τη μαύρη τρύπα. Εκεί ρίχνεις τα λεφτά και τα αφαιρείς από την ανάπτυξη κατά το δικό τους μοντέλο. Και άρα όταν έχουμε ανάπτυξη δίνουμε και μερικά ψίχουλα στην πρόνοια. Όμως στην Ελλάδα ούτε αυτό δεν ίσχυε. Τις εποχές της ευμάρειας πάλι οι δαπάνες για την πρόνοια ήταν οι τελευταίες στην όλη την Ευρώπη. Εμείς ξέρουμε πια και από επιστημονικές μελέτες ότι κάθε ευρώ που ξοδεύεται για την πρόνοια έχει πολλαπλασιαστεί στο ΑΕΠ της χώρας 1,03 ή 1,68 ανάλογα που δίδεται. Δημιουργεί θέσεις εργασίας και θα σας δείξω γιατί δημιουργήσαμε εμείς και πώς θέσεις εργασίας. Και επενδύεται αμέσως στην οικονομία, ξοδεύεται αμέσως. Για άλλους λόγους θα το πούμε άλλη φορά. Γι' αυτό, όταν παραλάβαμε το 2015 ένα προϋπολογισμό 790 εκατομμύρια, μέσα σε 3 χρόνια οικονομικής ασφυξίας τον φτάσαμε στο 1.836 εκατομμύρια, δηλαδή 2,5 φορές παραπάνω εφέτος, το 2018. Το 2019, αυτά που έχετε ψηφίσει, οι δαπάνες θα αυξηθούν ήδη στα 3 δις, δηλαδή αύξηση 4 φορές περίπου, 400% μέσα σε αυτά τα χρόνια που εμείς αναλάβαμε. Εμείς λέμε ότι οι θέσεις, οι δαπάνες για την πρόνοια αυξάνουν τις θέσεις εργασίας. Οι 54 υπάλληλοι της πρόνοιας έγιναν 80 επί των ημερών μας. Επιπλέον 700 διορίστηκαν στα κέντρα κοινότητας με διαδικασίες ΑΣΕΠ. 700 νέες θέσεις εργασίας. Επιπλέον τώρα πρικοδοτείται το κράτος με 280 από τους σημερινούς υπαλλήλους του ΟΓΑ που θα ενταχθούν στον ΟΠΕΚΑ. Άρα το νέο Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Προστασίας ξεκινάει με πάνω από 1.000 υπαλλήλους εκεί που είχε 54. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Το προετοιμάζουμε βεβαίως με μεγάλη επιμονή, γνώση και επινοητικότητα από το 2016. Καμία μνημονιακή δέσμευση δεν υπήρξε. Δεν είχαμε επ' αυτού καμία μνημονιακή δέσμευση. Λοιπόν, το λέμε με υπερηφάνεια. Είναι δικής μας σύλληψης, δικής μας ταυτότητας. Και το οικειοποιούμαστε πλήρως. Βασίζεται στη γνώση της ελληνικής πραγματικότητας. Απαντάει στις παθογένειες προηγούμενης κατάστασης. Γραφειοκρατία, ταλαιπωρία, διαφθορά, πελατειακές σχέσεις. Και έχει μηχανισμούς πολλαπλούς για να τις αποτρέψει. Γι' αυτό το καταψηφίζει η Νέα Δημοκρατία. Έχει επινοήσει καινούργιες,
ακόμη και για την Ευρώπη. Κυρίως όμως, έχει στο κέντρο του τον άνθρωπο, την αξιοπρέπειά του, τα δικαιώματά του. Έχει στο κέντρο της σύλληψής του όλους τους Έλληνες πολίτες. Δεν αφορά, κυρίες και κύριοι, την ακραία φτώχεια. Δεν αφορά, κυρίες και κύριοι, τους άπορους. Γιατί οι πολιτικές για το παιδί αφορούν όλα τα παιδιά. Οι πολιτικές για τους ανάπηρους αφορούν όλους μας. Αφού όλοι μας κάποια στιγμή της ζωής μας μπορεί να περιέλθουμε σε αυτή την κατάσταση. Οι πολιτικές για τους ηλικιωμένους είναι για όλους μας. Που, όπως βλέπετε, γερνάμε. Και οι πολιτικές για τη στέγη είναι για όλους μας, όσους δεν έχουν σπίτι ή έχουν ένα δάνειο. Γι' αυτό λοιπόν το νέο Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης είναι όλο ψηφιακό. Είναι όλο ψηφιακό. Θα πάρω και το χρόνο μου, κύριε Πρόεδρε. Για να καταργήσει την ταλαιπωρία, τη γραφειοκρατία, την κομματική σε εισαγωγικά προστασία, τις πελατειακές σχέσεις. Σε κάθε βήμα του διασταυρώνει 6 βάσεις δεδομένων του κράτους. 6 βάσεις δεδομένων, φορολογικές και τα λοιπά, επιδοματικές, όλες, ώστε σε ένα λεπτό ο πολίτης μπορεί να ξέρει τα δικαιώματά του. Τι δηλαδή επιδόματα πρέπει να πάρει, τι λειτουργίες. Κύριε Πρόεδρε, θα πάρω και τη δευτερολογία μου, είπα. Ευχαριστώ. Έχει πρόβλημα, λοιπόν, τεχνικό. Αυτό λέω στον Πρόεδρο. Λοιπόν, κάθε ένας πολίτης, λοιπόν, θα μπορεί να ξέρει μέσα σε ένα λεπτό, άντε δύο, ακριβώς ποια είναι τα επιδόματα που δικαιούται. Ακριβώς ποιες είναι οι υπηρεσίες που δικαιούται. Ακριβώς ποια είναι τα προγράμματα που τρέχουν στην περιοχή του ή σε εθνικό επίπεδο και που θέλει να πάρει μέρος. Γιατί αυτά δεν έγιναν μέχρι σήμερα? Γιατί δεν διασυνδέσατε 6 βάσεις δεδομένων? Τόσο δύσκολο ήταν αυτό? Ελάτε να σας πω πόσο στήχησε όλη αυτή η ιστορία όταν έχετε φάει δισεκατομμύρια για την περιβόητη κοινωνία της πληροφορίας, για την περιβόητη ιστορία της ηλεκτρονικοποίησης όλων των συστημάτων. Ελάτε να σας πω. Φτιάξαμε λοιπόν το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ψηφιακό, όπως είπα, με δύο πυλώνες. Ο ένας, ο πρώτος, τον κατεψήφισε η Νέα Δημοκρατία το 2016. Ήξερε, είχε καταλάβει ότι αυτός της απέκοβε τον ομφάλιο λόρο της πελατείας της. Ήταν τα 240 κέντρα κοινότητας στους δήμους. Ενιαίο σύστημα γεωπληροφορικής, 700 νέοι υπάλληλοι με ΑΣΕΠ. Πηγαίνεις λοιπόν εσύ ως Έλληνας πολίτης στο κέντρο κοινότητας, με το αφημί σου ή τον άμκα σου και ρωτάς τι επιδόματα μπορώ να πάρω, τι υπηρεσίες δικαιούμαι, σε ποια προγράμματα ανεργίας μπορώ να μπω. Σου απαντούν αμέσως για τα επιδόματα που μπορείς να πάρεις. Γιατί μπροστά στον υπάλληλο έρχεται όλη σου η κατάσταση. Δηλαδή τα εισοδήματά σου, η περιουσία σου, τα παιδιά σου, τα επιδόματα που παίρνεις και τα πάντα, διασταυρωμένα μπροστά σου. Επομένως, αμέσως σου λέει τι δικαιούσαι. Αμέσως σου λέει ποιες υπηρεσίες θα πάρεις ακόμα, δηλαδή φτηνό ρεύμα, νερό, θα πας σε βρεφονιπιακό το παιδί σου, θα δικαιούσαι τρόφιμα, δικαιούσαι πάρα πολλές υπηρεσίες, τις λέει. Σε ποιο πρόγραμμα του ΕΕΔ θα πας, σε ποιο πρόγραμμα μπορείς να πας για εκπαίδευση, σε ποιο πρόγραμμα για εξειδίκευση, όλα τα προγράμματα τρέχουν μπροστά στα μάτια σου. Αυτό το σύστημα δεσμευόμαστε, κύριε Κωνσταντόπουλε, ως κυβέρνηση να το δώσουμε
σε όλους τους Δήμους μέσα στον επόμενο μήνα και πέραν των 240, στους 325 Δήμους, υπό τον όρο ότι θα μας ορίσουν διαπιστευμένους υπαλλήλους για να το τρέχουν οι κοινωνικές τους υπηρεσίες. Δεν πρόκειται να μείνουμε εδώ. Μόλις όμως γίνει αυτή έτσι και αφού εσύ καταλάβεις τι σου έχει συμβεί, διότι εκείνη την ώρα ο υπάλληλος σε βοηθάει να κάνεις την αίτηση, μπορείς να την κάνεις και από το σπίτι σου, μεταβιβάζεται αυτομάτως η αίτηση στον ΟΠΕΚΑ. Να λοιπόν ο ΟΠΕΚΑ, με δικό του γεωπληροφοριακό και αυτό σύστημα, συνδεδεμένο αμέσως με το μηχανισμό, την ίδια στιγμή μεταβιβάζεται τον ΟΠΕΚΑ, έχει κριτήρια ΟΠΕΚΑ, έχει με τον νόμο κριτήρια στο πληροφοριακό του σύστημα και κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ψηφιακά για να σου αποδώσει το επίδομα και σου λέει κιόλα πότε θα το πάρεις, από πού θα το πάρεις, δηλαδή σε ποιο λογαριασμό από αυτούς που έχεις δηλώσει θα το πάρεις. Αυτό είναι το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης αυτής της κυβέρνησης, τον ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Και άμα είχατε άλλο, να μου το δείξετε. Γιατί πραγματικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Δεν θα σταθώ καθόλου για να τελειώσω και να μην σας κουράζω πολύ σε όλο το σύστημα του ΟΠΕΚΑ που νομίζω όλοι το έχετε καταλάβει, όλοι το έχετε πλέον αναλύσει, βουλευτές, εκπρόσωποι των κομμάτων, εισηγητές κτλ. Θέλω όμως δύο πράγματα. Πρώτον, να ευχαριστήσω τους υπαλλήλους του σημερινού εναπομείναντος ΟΓΑ, ενώ αυτών που δεν ενσωματώθηκαν στον ΕΦΚΑ. Αυτός ήταν ΟΓΑ. Από το όλο το 17 λειτουργήσε μόνο το κομμάτι που δεν είχε ενσωματωθεί στο ΕΦΚΑ και νομίζω βλέπω και μία υπάλληλό του εκεί. Οι άλλοι νομίζω είναι στον ΕΦΚΑ που βλέπω. Βλέπετε ότι τους ξέρουμε. Δούλεψαν, θέλω να τους ευχαριστήσω, γιατί δούλεψαν συστηματικά, άρθρο το άρθρο, επί ένα χρόνο, άρθρο το άρθρο των ΟΠΕΚΑ, σε συνεργασία με τη σημερινή διοίκηση του ΟΓΑ και συγκεκριμένα με το διοικητή και με όλο του το επιτελείο. Και σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά το διοικητή του ΟΓΑ, τον Στέλιο τον Πλιάκη, γιατί με τη συνθετική του λογική, με την ήρεμη επιμονή του, με τις μεγάλες γνώσεις και την εμπειρία του, έχει συμβάλει πάρα πολύ στην αρτιότητα αυτού του νομοσχεδίου, που όλοι ξέρετε ότι είναι σε κάθε σημείο του επεξεργασμένο, άσχετα από αυτά περί προχειρότητος που ακούμε εδώ και τρεις μέρες από ότα μη ακουόντων. Από στόματα μη ακουόντων. Γνωρίζω εδώ και ένα χρόνο πολλούς υπαλλήλους του ΟΠΕΚΑ και στηριζόμαστε και η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά στην εμπειρία, τη γνώση και το ενθουσιασμό τους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο νέος ΟΓΑ, ο ΟΠΕΚΑ, η μετεξέλιξη του παλιού ΟΓΑ, ο νέος ΟΠΕΚΑ, πιστεύω ότι θα γίνει εξαιρετικά αγαπητός στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι θα ανακουφίσει τους Έλληνες. Θα τους ξαναδώσει όλη την αξιοπρέπεια και την τιμή που αρμόζει ένα κράτος να δίνει στους πολίτες του. Γι' αυτό νομίζω θα γίνει εξίσου αγαπητός όπως και ο παλιός ο Γάθος.